Επί της ουσίας έχουμε στην ιατρική σχολή, στο εργαστήριο καρδιοπνευμονικής αναζωογόνησης, ένα πρόπλασμα υψηλής πιστότητας, το οποίο μπορεί να μιλήσει, το οποίο μπορεί να το ακροαστεί και να βρει ο νέος γιατρός, ο φοιτητής, να δει ευρήματα από το αναπνευστικό του, από την καρδιά του, να προσομοιώσουμε μεταβολές σε φυσιολογικές παραμέτρους, για τις οποίες θα πρέπει να δράσει αντίστοιχα. Προσπαθούμε να προσομοιάσουμε καταστάσεις όπως μια καρδιακή ανακοπή, ένας πνιγμός, και να ζητήσουμε ουσιαστικά από τον εκπαιδευόμενο να δράσει ανάλογα με αυτά που γνωρίζει, τι πρέπει να κάνει σε περίπτωση ανακοπής, τι πρέπει να κάνει σε περίπτωση σοβαρής υποξυγοναιμίας, για να βελτιώσει την κατάσταση του προπλάσματος, προκειμένου, αλλά στο μέλλον του ασθενή. Δίνεται λοιπόν μια διαφορετική εναλλακτική διάσταση στο κομμάτι του μαθήματος, πιο παραστατικό, πιο ζωντανό. Και ποιος ήταν ο λόγος για τον οποίο τελικά σκεφτήκατε να γίνεται και να υλοποιείτε τελικά ένα μάθημα μέσα από αυτή τη διαδικασία, να βιντεοσκοπείτε και εσείς οι καθηγητές, να βλέπετε και τους ίδιους φοιτητές? Επί της ουσίας έχει φανεί ότι η αποτελεσματική μάθηση είναι αυτή που εμπλέκει τον εκπαιδευόμενο καλύτερα. Οι γιατροί μας δεν είναι ότι δεν ξέρουν, γνωρίζουν, έχουν διαβάσει, τελειώνουν την ιατρική, έχουν διαβάσει πολλά πράγματα, έχουν περάσει όλα τα μαθήματα, έχουν κάνει κλινική άσκηση. Αλλά είναι τελείως διαφορετικό το να τους βάλεις να αυτενεργήσουν, εντός εισαγωγικών, σε ένα ελεγχόμενο χώρο, όπου θα πρέπει να σώσουν τον ασθενή, να βελτιώσουν την κατάσταση του ασθενή, αλλά να μην υπάρχει η πιθανότητα λάθος που θα βλάψει τον ασθενή. Δεν θα μια βλαφθεί. Πιθανότητα λάθος που έχει στερήσει πολλές φορές ανθρώπινες ζωές. Έτσι, και άρα προς αυτή την κατεύθυνση πάμε να ελαχιστοποιήσουμε τον κίνδυνο. Φανταστείτε τους πιλότους, πόσες πτήσεις έχουν προσομοιάσει κατά την εκπαίδευσή τους, με πόσες πιθανές μεταβολές κατά τη διάρκεια της πτήσης, πριν φτάσουν να είναι ασφαλείς, να πετάξουν ένα αεροπλάνο γεμάτο επιβάτες. Κάτι αντίστοιχο προσπαθούμε να κάνουμε κι εμείς. Να φέρουμε τους φοιτητές αντιμέτωπους με μια κλινική οντότητα, για την οποία θα πρέπει να δράσουν με αυτά που έχουν μάθει 6 χρόνια. Σε μια κρίσιμη κατάσταση. Σε μια κρίσιμη κατάσταση. Και θέλω να πάω να ρωτήσω τον Μιχάλη να μας πει πώς του φαίνεται, πώς αντιλαμβάνεσαι τον τρόπο με τον οποίο τελικά λαμβάνει η χώρα το συγκεκριμένο μάθημα, η συγκεκριμένη νουθεσία, η ιατρική νουθεσία από εδώ και στο εξής, και πώς τελικά σας βοηθάει για το μετέπειτα. Γιατί νομίζω ως ο νούπο πάντα στο αγροτικό... Τελειόφοιτοι, επομένως εντός λίγων μήνων μπορεί να κληθούμε να πάμε σε ένα αγροτικό ιατρείο. Πριν απαντήσω στην ερώτησή σας, θέλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στην κυρία Παπαϊωάννου και στους συνεργάτες της, της Αναισθησιολογικής Κλινικής του ΠαΓΝΗ, γιατί πρέπει να τονίσουμε ότι είναι από τον προσωπικό τους χρόνο, προσωπικό ελεύθερο χρόνο που αφιερώνουν και γίνεται. Έχει δώσει τις δικές της μάχες, κυρία Παπαϊωάννου, ναι, και είναι μια ερώτηση στην οποία θα της απευθύνω σε πολύ λίγο, γιατί έχουμε πάρα πολλά να πούμε. Την έχουμε δει στο μετερίζει, στη στήριξη της ανθρώπινης ζωής και στο πλευρό βεβαίως όλων των ιατρών, να βρίσκεται εκεί όλα τα χρόνια και να δίνει μάχες κυριολεκτικά. Για πες μας. Λοιπόν, σαν εμπειρία να πω από προσωπικής άποψης, νομίζω εκφράζει και τους υπόλοιπους συμφοιτητές μου που είχαμε την ευκαιρία να ζήσουμε αυτή την εμπειρία. Ναι. Ήταν μια μοναδική ευκαιρία να γεφυρώσουμε ουσιαστικά τις όποιες θεωρητικές γνώσεις έχουμε, που έχουμε θεωρητικές γνώσεις, να τις γεφυρώσουμε με το πρακτικό κομμάτι, χωρίς να έχουμε την πιθανότητα λάθους και να προκαλέσουμε πρόβλημα σε κάποιον συνάνθρωπό μας. Αυτό ήταν πολύ σημαντικό για μας, για να νιώσουμε ένα αίσθημα ασφάλειας και έχοντας μπροστά μας ένα πρόπλασμα και ένα περιστατικό, να μπορέσουμε να το βιώσουμε σαν πραγματικό και να μπορέσουμε να βοηθήσουμε κάποιον συνάνθρωπό μας χωρίς να υπάρχει πιθανότητα να προκαλέσουμε κάποιο λάθος. Για μένα αυτό είναι πολύ σημαντικό. Σαν πρώτη εμπειρία. Γι' αυτό θέλω να ρωτήσω και την Παναγιώτα το κατά πόσο τελικά πριν ξεκινήσουν τα συγκεκριμένα μαθήματα, η σκέψη μόνο του ενδεχόμενου λάθους σε μια κρίσιμη κατάσταση σε άγχωνε και πόσο τελικά σου λύνει τα χέρια για τη μετέπειτα πορεία σου στο κομμάτι της ιατρικής. Είναι πάρα πολύ παράξενη αυτή η φάση που ζούμε, γιατί από τη μία είμαστε τώρα φοιτητές και αύριο, ας πούμε, θα είμαστε γιατροί που θα πρέπει να παίρνουμε αποφάσεις. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, το ότι μπορέσαμε εμείς, χωρίς να βλάψουμε κανέναν, να μάθουμε να παίρνουμε αποφάσεις και να διαχειριζόμαστε το στρες, να διαχειριζόμαστε ανθρώπους που πιθανόν να μην έχουμε συνεργαστεί όλα τα χρόνια της ζωής μας, γιατί μάθαμε πώς να συνεργαζόμαστε, πώς να επικοινωνούμε και όλοι για ένα κοινό στόχο, το να γίνει καλά σε αυτή τη φάση η κούκλα, το πρόπλασμα. Και μας βοήθησε πάρα πολύ σίγουρα να είμαστε εμείς πιο βέβαιοι για τον εαυτό μας και για τις γνώσεις μας. Μάλιστα. Θέλω να σας ρωτήσω, κυρία Παπαϊωάννου, γιατί βλέπω τελικά ότι προσπαθείτε να ελαχιστοποιηθεί αυτός ο παράγοντας που λέμε, το κομμάτι του λάθους από εδώ και στο εξής. Γιατί να προκύπτει ένα λάθος συνήθως από διφορούμενες απόψεις ιατρών κατά την κρίσιμη στιγμή? Θέλω λίγο να μας το περιγράψετε. Γιατί για κάποιους οι οποίοι μας παρακολουθούν αντιλαμβάνεστε ότι το έχουν ζήσει. Ναι. Κοιτάξτε, έχουμε τον ανθρώπινο παράγοντα. Είναι ο τρόπος με τον οποίο εγώ θα αλληλεπιδράσω με το περιβάλλον μου. Το οποίο πώς θα επικοινωνήσω, το πόσο εύκολα θα πάρω αποφάσεις, το πώς θα ιεραρχήσω αυτά που πρέπει να κάνω, τα οποία έχουν σημασία όταν πρόκειται για μια κρίσιμη κατάσταση που η απόφαση του τι θα κάνω πρέπει να ληφθεί τώρα και αυτό που θα κάνω πρέπει να γίνει τώρα. Η αναισθησιολογία, επειδή είναι μια λίγο περίεργη ειδικότητα, είναι πολύ εστιασμένη στην ασφάλεια και έχει πρωτόκολλα. Το πώς θα... τα οποία οφείλω να τα ακολουθήσω. Αν δεν τα ακολουθήσω τα πρωτόκολλα, το πιο πιθανό είναι ότι θα κάνω κάποιο λάθος. Έχει πρωτόκολλα και επικοινωνίας, ότι ζητάμε από μια ομάδα, γιατί κανένας, σπάνια θα είναι κάποιος γιατρός μόνος του, θα υπάρχει μια ομάδα, ειδικά στον χώρο του χειρουργείου, στον χώρο του νοσοκομείου, το πώς θα επικοινωνήσει η ομάδα, το πώς θα διανεμηθεί η πληροφορία που είναι σημαντική για να πάρεις αποφάσεις. Πολλές φορές αυτό που έλεγα στα παιδιά είναι ότι, ωραία, ακούγατε. Είπατε στους υπόλοιπους τι ακούσατε, τι ήταν αυτό, ακροαστήκατε τους πνεύμονες, τι ήταν αυτό, ποιο ήταν το έβριμά σας, το μοιραστήκατε με την υπόλοιπη ομάδα. Και είναι πολύ σημαντικό πρώτον να μάθουμε να ακούμε όλους τους γύρω μας. Το ότι, για παράδειγμα, εγώ είμαι καθηγήτρια δεν σημαίνει ότι δεν μπορώ να έχω μια ασφαλμένη άποψη εκείνη τη στιγμή, μια ασφαλμένη αντίληψη ή δεν σημαίνει ότι δεν μπορεί να έχω δει κάτι. Ακόμα θέλω να το πω αυτό για μια... περιστατικό που μου συνέβη πέρυσι. Φοιτητής μου είπε, αυτό πρέπει να είναι έτσι, που δεν έπρεπε να είναι έτσι. Εγώ δεν το είχα δει, είχα το νου μου σε πολλά άλλα πράγματα. Ανθρώπινο λάθος. Δεν είναι ανθρώπινο λάθος, είναι επίγνωση της κατάστασης με τα δεδομένα που έχεις αυτή τη στιγμή και όταν μιλάμε για ένα πολύπλοκο περιβάλλον μπορεί να μην έχεις πλήρη αντίληψη και γι' αυτό πρέπει να βελτιώσουμε τους τρόπους με τους οποίους επικοινωνούμε έτσι ώστε όλοι που συμμετέχουν στην ομάδα να είναι το ίδιο μήκος κύματος, να έχουν όλες τις πληροφορίες. Ξέρουμε τι πρέπει να κάνουν, υπάρχουν τα πρωτόκολλα. Αν ξέρουμε και τι αντιμετωπίζουμε με αυτό το διαμοιρασμό της πληροφορίας, η όλη υπόθεση θα είναι πιο μεγαλύτερη ασφάλεια για τον ασθενή. Άρα, στο να διορθωθεί προς αυτή την κατεύθυνση η κατάσταση, αυτή που περιγράφουμε τώρα, έχει να κάνει αποκλειστικά με μαθήματα που γίνονται καλή ώρα, όπως λέμε τώρα, στο τμήμα του Πανεπιστημίου της Ιατρικής, ή θα μπορούσε να υιοθετηθεί κάποιος τρόπος και στο δημόσιο σύστημα υγείας της χώρας μας? Δεν ξέρω με ποιο τρόπο θα μπορούσε, έτσι ώστε να αποφευθεί το λάθος. Σε πιο προηγμένα συστήματα. Ναι. Για παράδειγμα, στην Αυστραλία, μια Χανής Ήπειρος, σε μεγάλο βαθμό οι ασθενείς διακομίζονται από ομάδες. Πριν ξεκινήσουν τη βάρδια τους, αυτή η ομάδα κάνει ένα σενάριο προσομοίωσης, διαχείριση αεραγωγού, ανακοπής, έτσι ώστε ο καθένας να ξέρει το ρόλο του και να βρίσκονται στο ίδιο μήκος κύματος. Θα πρέπει δηλαδή μέσα στο ίδιο σύστημα, μέσα στο ίδιο το σύστημα, αυτοί που λειτουργούν στον ίδιο χώρο, από καιρού εις καιρού εκπαιδεύονται στον τρόπο επικοινωνίας, στον τρόπο ιεράρχησης, στα πρωτόκολλα, να ξέρουν όλοι τα ίδια πράγματα, ότι ξέρω εγώ, την αναφυλαξία την αντιμετωπίζουμε έτσι, ώστε όταν ένας πει έχω αναφυλαξία, όλοι να κινηθούν προς την ίδια κατεύθυνση. Μάλιστα. Και είναι κάτι... Εκεί στοχεύουν όλοι οι οργανισμοί. Ένα μοντέλο ορθής διαχείρισης του προσωπικού, σωστά, των υποδομών που έχεις. Εγώ θέλω να δώσουμε λίγο ήχο στο βίντεο το οποίο παρακολουθούμε. Αν μπορεί η Δανάη λίγο να μας δώσει λίγο ήχο. Και αν μπορούν τα παιδιά, οι φοιτητές που δεν ξέρω αν συμμετέχουν στη διαδικασία, μπορούν να μας εξηγήσουν λίγο τι ακριβώς γίνεται και ποιο είναι το πρωτόκολλο που μας περιέγραφε προηγουμένως και η κυρία καθηγήτρια. Να πάρω το λόγο, Παναγιώτα. Παρακαλώ, ναι. Ουσιαστικά κληθήκαμε να ακούσουμε ένα σενάριο που μας είχαν βάλει οι καθηγητές μας, όπως βλέπετε και στο βίντεο. Τα παιδιά τώρα δεν είμαι εγώ σε αυτή την προσομοίωση, είναι κάποιοι συμφοιτητές μου. Άκουσαν το σενάριο και βρίσκονται στη διαδικασία που τηρούν κάποια πρωτόκολλα. Τώρα κάνουμε για παράδειγμα θωρακικές συμπιέσεις. Άλλα παιδιά κληθήκαν να κάνουν άλλα πράγματα ανάλογα με το σενάριο. Κληθήκαμε να συνεργαστούμε και να κατανοήσουμε πόσο σημαντικό είναι η συνεργασία μεταξύ των φορέων υγείας, των ανθρώπων που αποτελούν την υγεία. Οι ομάδες που είχαν καλή συνεργασία είχαν και ένα καλύτερο αποτέλεσμα. Αυτό το βιώσαμε και είναι πάρα πολύ σημαντικό να το κατανοήσουμε και το κατανοήσαμε μέσα από αυτό το μάθημα πάρα πολύ. Μάλιστα. Παναγιώτα, θέλω το σχολείο σου, έτσι, γιατί νομίζω είναι καταστάσεις προσομοίωσης, προσομοιώνουν την πραγματικότητα. Περιγραφή, να μας πεις λίγα πράγματα για το τι βλέπουμε. Πρακτικά ήρθαμε αντιμέτωποι με αυτά που θα δούμε σχεδόν σίγουρα στο αγροτικό μας ιατρείο. Δηλαδή, μπορεί μια καρδιακή ανακοπή, ένα έμφραγμα, μια αναφυλαξία, μια κρίση άσθματος σε ένα παιδί. Και πιστέψτε με, είναι πολύ αγχωτικό αυτό. Ναι, όλα αυτά, αν δεν τα έχουμε βάλει σε μια σειρά, δεν θα τα ξέραμε να τα διαχειριστούμε. Και ας πούμε, τώρα εκεί που βλέπετε, αυτό το θύμα ήταν πνιγμού, που εντάξει, είμαστε σε τα αγροτικά ιατρεία, είναι όλα δίπλα στη θάλασσα, όλα, αρκετά δίπλα στη θάλασσα και δυστυχώς και έχουμε και την επικαιρότητα τώρα με το νεαρό που χάθηκε τις περασμένες μέρες. Είναι κάτι το οποίο σίγουρα, αν δεν το είχαμε κάνει, θα μας σόκαρε η πρώτη φορά και δεν θα ξέραμε πώς να αντιδράσουμε. Τώρα πιστεύω ότι τουλάχιστον λύθηκαν τα χέρια μας και με τα σκονάκια, τα πρωτόκολλα. Αυτό θέλω να ρωτήσω τώρα, και μετέπειτα νιώθετε έτοιμοι, οδεύοντας σιγά-σιγά προς το αγροτικό σας, νιώθετε έτοιμοι, τουλάχιστον καλύτερα εφοδιασμένοι μετά αυτό και από αυτό ακριβώς. Το μάθημα, να βγείτε στην κοινωνία, να στηρίξετε τον ασθενή, να στηρίξετε τον πολίτη στην ενδοχώρα του νησιού ή σε όποια περιοχή βέβαια θα βρεθείτε. Νιώθουμε πολύ διαφορετικοί, πολύ πιο έτοιμοι και μάθαμε ότι... Και αυτό ήταν το ζητούμενο, κυρία Παπαϊωάννου, έτσι. Συμπληρώνω εγώ. Ναι. Και μάθαμε ότι κανείς δεν μπορεί να τα διαχειρίζεται όλα μόνος του, κανείς δεν τα ξέρει όλα μόνος του. Όταν όλοι συνεργάζονται μαζί, ακόμα και το να συνεργαστούν και να πάρουν τηλέφωνο σε ένα ειδικό νοσοκομείο, να πούν τις κατάλληλες πληροφορίες στο νοσοκομείο για να δοθεί κατάλληλη προτεραιότητα από το νοσοκομείο, είναι πολύ σημαντικό. Να συμπληρώσω και εγώ κάτι. Βέβαια. Νομίζω η λέξη κλειδί είναι το πιο έτοιμη. Ποτέ δεν θα νιώσεις σαν νέος γιατρός απόλυτα έτοιμος. Με αυτό το μάθημα, εγώ προσωπικά, τουλάχιστον στα σενάρια που έχουν παίξει σε αυτό το μάθημα, νιώθω πιο έτοιμος. Πολύ πιο έτοιμος. Είναι αρκετά μεγάλο βήμα, κυρία Παπαϊωάννου. Ναι, και αυτό που είδα ήταν και αυτό που τους είπα στο τέλος είναι μάθετε να έχετε λίγο μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση σε αυτό που βλέπετε. Τους έβλεπα, κάναν ακρόαση, είχαν κάποια ευρήματα, δεν πίστευαν ότι έπρεπε να το πούν, είχαν έτσι κάτι τους κράταγε. Λέω λίγη αυτοπεποίθηση, βρε παιδιά. Γιατροί είστε, αυτό που ακούτε αυτό είναι. Θα πρέπει να βασιστείτε στα ευρήματά σας. Δεν ξέρω, εγώ τους φοιτητές τους αγαπάω πάρα πολύ. Φαίνεται, το έχει πει πολλές φορές. Είναι συγκινητικό να τους βλέπουμε μέσα στον χρόνο να οριμάζουν και να γίνονται γιατροί και στο βαθμό που μπορώ. Ο χρόνος είναι το μεγαλύτερος εχθρός όλο αυτό, η δυνατότητα χρόνου που υπάρχει να γίνουν όσο το δυνατόν πιο έτοιμοι, να έχουν μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση, πιο καλή. Πότε ξεκίνησαν, κύριε Παπαϊωάννου, τα συγκεκριμένα μαθήματα, γιατί γνωρίζω ότι το ομοίωμα υπάρχει στις τάξεις του εργαστηρίου από το 2016, αν δεν απατώμε. Ναι, από το 2016 έτσι. Ξεκινήσαμε πολύ διστακτικά, απευθυνόμενοι πρώτα σε γιατρούς. Έχουμε κάνει εργαστήρια τα οποία αφορούν τη διαχείριση του μηχανικού αερισμού κατά τη διάρκεια της αναισθησίας. Αντίστοιχα που αφορούν την ανάπτυξη των μη τεχνικών δεξιοτήτων για αναισθησιολόγους πάλι, που ήρθαν αναισθησιολόγοι από όλη την Ελλάδα. Ξεκινήσαμε με την ΥΠΕ, μια προσπάθεια συνεχιζόμενης εκπαίδευσης για το προσωπικό της πρωτοβάθμιας το 2018 και ουσιαστικά τώρα πήραμε το θάρρος να εισάγουμε αυτό το πρόγραμμα που είχαμε για τους γενικούς γιατρούς και νοσηλευτές της πρωτοβάθμιας, το εισάγαμε ως μάθημα επιλογής φέτος. Μάλιστα. Εγώ θα ήθελα να μιλήσουμε λίγο και για τις δράσεις και εκτός πανεπιστημίου. Δεν ξέρω αν συνδράμουν δηλαδή κατά καιρούς και οι ίδιοι οι φοιτητές σας, που νομίζω βρίσκονται στο πλευρό σας, αν κρίνω και από τα πρόσωπά τους και το χαμόγελο που έχουν να αναφερόμαστε σε αυτό το θέμα. αλωνίζεται, θα το πω έτσι, σε όλη την Κρήτη, σε σημεία όπου χρήζει ενημέρωσης ο πολίτης, η κοινωνία, γιατί νομίζω βρισκόμαστε σε ένα σημείο ημιμάθειας πολλές φορές, άγνοιας. Δεν γνωρίζει ο κόσμος πώς να συμπεριφερθεί, τουλάχιστον όσον αφορά το κομμάτι της καρδιοπνευμονικής αναζωογόνησης. Δεν ξέρω, θέλω να μου περιγράψεις σε ποιο επίπεδο κρίνεται ότι βρισκόμαστε σαν ένα νησί το οποίο περικυκλωνόμαστε από θάλασσα, θανάτους τακτικά. Κατά πόσο μπορούμε να το διαχειριστούμε και αν τελικά ο κόσμος παίρνει την πληροφορία την οποία χρειάζεται μέσα από το δικό σας αγώνα που δίνεται στις πόλεις και στην ενδοχώρα του νησιού. Ουσιαστικά το κομμάτι της βασικής καρδιοπνευμονικής αναζωογόνησης το έχουν αναλάβει οι φοιτητές σε πολύ μεγάλο βαθμό. Μπράβο. Πέρα από το Restart the Heart που γίνεται, η εκδήλωση που γίνεται 16 Οκτωβρίου, την Παγκόσμια ημέρα καρδιοπνευμονικής αναζωογόνησης, που τρέχουμε προπλάσματα, δείχνουν στο κοινό που περνάει έξω από τη λόντια συνήθως πώς γίνεται η καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση και όλα αυτά. Έχουν πάει από Χανιά μέχρι Πλακιά, μέχρι και στο Restart, στα Χανιά επίσης, στην Κίσαμο. Αλλά έχουν πάει και έχουν κάνει σεμινάρια, πιστοποιημένα δηλαδή σεμινάρια του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αναζωογόνησης, από Χανιά, από τον Πλακιά στο Ρέθινο. Εκεί μετά από αυτή τη δράση αγοράστηκε και ένας αυτόματος εξωτερικός απεινιδωτής, το οποίο είναι πολύ σημαντικό. Μπράβο. Στην Ιεράπετρα, στο Μακρύ. Άρα να τους δώσω το λόγο. Με επιτρέπετε να μου πούνε ποια ήταν η εικόνα που αντιμετώπισαν και που αντίκρισαν από τους ενδιαφερόμενους τουλάχιστον, οι οποίοι ήξεραν τα βασικά, αλλά τα βασικά που γνωρίζουμε καμιά φορά μπορεί να είναι και επικίνδυνα. Έτσι, γιατί δεν γνωρίζουμε όλη τη διαδικασία που πρέπει να κάνουμε για να σώσουμε έναν άνθρωπο. Από την προσωπική μου επαφή που είχα με τον κόσμο, να αναφερθώ στην ημέρα του Restart που κάνουμε στη Λότζια κάτω. Ο κόσμος γενικά είναι λίγο διστακτικός, αλλά αν τον πλησιάσεις και του δείξεις ένα αίσθημα ασφάλειας και το φέρεις κοντά σου, υπάρχει ενδιαφέρον. Και εμείς θέλουμε να περάσουμε το μήνυμα: κάνε κάτι παρά να μην κάνεις τίποτα. Και με δύο-τρία βασικά πράγματα που δείχνουμε στον κόσμο, νομίζω μπορούμε να αλλάξουμε πολλά πράγματα. Να νιώσει ο άλλος ότι με τα χέρια του μπορεί να σώσει μια ζωή. Να κάνει κάποιες συμπιέσεις μέχρι να έρθει η εξειδικευμένη βοήθεια. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό και πρέπει να περάσει στον κόσμο ότι αφιερώνοντας λίγες ώρες μιας ημέρας μπορεί να μάθει κάποια πράγματα που μπορεί να του αλλάξουν και τη δική του ζωή και του συνανθρώπου του. Παναγιώτα. Εγώ θα πω ότι για να ξεκινήσει κάτι τέτοιο και ο κόσμος να μην φοβάται, όλα πρέπει να τα δουν από το σχολείο. Και γι' αυτό και εμείς ξεκινήσαμε. Να πηγαίνουμε σε γυμνάσιο κυρίως, αλλά έχουμε πάει και σε ένα δημοτικό. Έχουμε προσεγγίσει παιδιά τα οποία η σωματική τους διάπλαση μπορεί να τους επιτρέψει να κάνουν αρκετά αποτελεσματικές, ας πούμε, θωρακικές συμπιέσεις. Και φαίνεται ότι τα παιδιά, όπως σε όλα, τα μαθαίνουν πολύ γρήγορα, πολύ καλύτερα και έτσι όπως το παρακολουθούμε, συνεχίζουν να το θυμούνται και 6 μήνες μετά και 1 χρόνο μετά. Και είναι πολύ σημαντικό, γιατί αν χτίσεις από το σχολείο, όταν γίνουν 20, 30, 40, θα το θεωρούν ως κάτι πολύ συνηθισμένο και θα θέλουν αντίστοιχα να εκπαιδεύσουν τα παιδιά τους, τα ανήψια τους και πάει λέγοντας. Και έτσι χτίζεις αυτό που λέμε την προνοσοκομιακή φροντίδα. Γιατί δεν γίνεται να εκπαιδεύουμε μόνο γιατρούς ή γιατρίνους στα νοσοκομεία. Σημασία έχει ο κόσμος που βρίσκεται εκεί όταν συμβεί το συμβάν. Εγώ αυτό που κρατάω απόλυμα στη συζήτηση, γιατί δυστυχώς πρέπει να κλείσουμε, είναι ότι έχετε μια καθηγήτρια, την ακολουθείτε. Δεν ξέρω πόσοι φοιτητές σε αριθμό, δεν έχει σημασία, γιατί θα ακολουθήσουν κι άλλοι. Και μόνος γνώμονας, μόνος οδηγός είναι να σώσετε ανθρώπινες ζωές, να μειώσετε το λάθος. Και μόνο αυτό λέει πολλά και οφείλω να σας μεταφέρω τα συγχαρητήρια και τα πολλά μπράβο, γιατί έτσι και η ιατρική σας διορατικότητα έφερε τελικά το συγκεκριμένο αποτέλεσμα, το συγκεκριμένο μάθημα. Κυρία Παπαϊωάννου, ένα σχόλιο πριν κλείσουμε. Θα θέλω να ευχαριστήσω τους γιατρούς της κλινικής μου και τους νοσηλευτές της κλινικής μου και του χειρουργείου που έχουν δώσει απίστευτο χρόνο προσωπικό. Γιατί το μεγαλύτερο εμπόδιο στο να κάνουμε περισσότερα πράγματα είναι η έλλειψη χρόνου. Την κυρία Χατζημιχάλη, τον κύριο Φραϊδάκη, την κυρία Νίκταρη, την κυρία Βίγλα, τον κύριο Μελιδονιώτη, την κυρία Ζαρκάδα, την κυρία Καυκαλάκη, τον κύριο Στεφανάκη, Διαμαντάκη, τους ειδικευόμενούς μου, την κυρία Σπαρτινού που τρέχει στα γυμνάσια, για όλο το χρόνο αυτό που έχουν δώσει, βοηθώντας με να κάνουμε τα παιδιά λίγο καλύτερα. Μπράβο. Δεν ξέρω. Ελπίζω. Καλή σταδιοδρομία να πω εγώ. Ευχαριστώ. Στα παιδιά. Σας ευχαριστώ πολύ, κυρία Παπαϊωάννου, που αποδεχτήκατε και την πρόσκληση και βρεθήκατε εδώ μαζί. Εγώ σας ευχαριστώ που μας δώσετε τη δυνατότητα να πούμε λίγο παράξω τι κάνουμε. Εδώ θα είμαστε. Και όποτε και αν χρειαστεί στο μέλλον.